Κυριακό. Όπως σας προείπαμε, ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης είναι εδώ μαζί μας με το νέο του βιβλίο που αφορά το Μίκη, παρακαλώ. Σαλός Θεού, ο μυστικός Μίκης. Βλέπουμε το εξώφυλλο πίσω. Το έχω κι εγώ εδώ. Α, ορίστε. Α, καλύτερα ψηφιακά. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Ανδρουλάκη, θέλω να πω κάτι το οποίο με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή. Και επειδή ασχολείστε κι εσείς, γιατί η Κρήτη είναι παραδοσιακός τόπος παραγωγής ελαιολάδου. Και πατρίδα του. Έχουν γίνει λοιπόν, επειδή τέλος Νοεμβρίου τελειώσαν. Ακόμη μαζεύουν ελιές ο κόσμος δηλαδή. Τα τρία πρώτα. Αργούν να τις μαζέψουν, δεν βρίσκουν εργάτες. Δεν βρίσκουν εργάτες. Λοιπόν, 48 ώρα λουκέτα σε τρία ελαιοτριβία έχουμε τώρα που γίνανε έλεγχοι από την ΑΔΕ. Στο Ηράκλειο Κρήτης, μη έκδοση φορολογικού στοιχείου για πώληση ελαιόλαδο 62.700 ευρώ. Στη Λαμία 18.000 ευρώ. Ιερά Πέτρα Κρήτης, μη έκδοση φορολογικού στοιχείου για πώληση ελαιολάδου 4 τόνων, παρακαλώ, 14.000 ευρώ. Επειδή συζητούσαμε για τη μαύρη οικονομία πριν μπούμε και μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Για αυτό ταξιδεύουν. Πάντως αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για διακοπές στο Λονδίνο. Και όχι μόνο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στην Πάτρα και στην Αχαΐα και παντού. Δεν μπορούν να βρουν εργάτες. Είναι εντυπωσιακό αυτό που σας λέω. Φύγαν οι Αλβανοί που είχαμε στην Κρήτη. Ναι. Και τώρα μου λένε όλοι παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν εργάτες. Αυτό είναι ένα τη αντιφάση τη ελληνική πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που δυστυχούμε, οι νεολαίοι είναι άνεργοι. Δεν πάει ο άλλος στο χωράφι. Τραγικές αντιφάσεις. Ναι, αλλά θα πρέπει να βρεθούν τα κίνητρα να πάει. Πώς αλλιώς θα γίνει. Δεν πάει στο χωράφι. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, νέο συγγραφικό πόνημα. Γιατί το Μίκη? Γιατί ο Μίκης, θα μπορούσα να σου πω απλά, διότι είμαι ο τελευταίος επιζών, ο οποίος ξέρει όλο το φάκελο του Μίκη. Αν και εγώ πάθω ένα ατύχημα, όπως φεύγω από εδώ, θα χαθεί ο φάκελο. Και ο Μίκης αρχίζει να ξεχνά, ξέρω εγώ. Είμαι ο τελευταίος. Έπρεπε λοιπόν, και μάλιστα ο Μίκης απέτησε τώρα, εν ζωή, να το διαβάσει. Όχι μετά, σου λέει, θα μιλές μετά. Ναι, μετά τι. Αλλά ο Μίκης είναι ένας αφηγηματικός ιστός για να μέσα από αυτόν να πλέξεις όλη την παγκόσμια μουσική, την παγκόσμια πολιτική, την περιπέτεια της αριστεράς και την παγκόσμια και την ελληνική. Τη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, τα πάντα μπορούν να υποθούν μέσα από το Μίκη. Δεν υπάρχει άλλη προσωπικότητα τόσο πολυδιάστατη. Και τα πικάντικα. Γιατί έχει και πικάντικο το βιβλίο. Δεν είναι πικάντικο, το ερωτικό στο πεζόδιο. Ερωτικό. Πικάντικο το λέω έτσι όπως έχει επικρατήσει. Η διονυσιακή παρόρμηση στο Μίκη, η βαξική, η ερωτική, ας πούμε, δεν είναι ένα δευτερεύον χαρακτηριστικό στη ζωή του, μια σεξιστική παρασπονδία. Είναι κάτι το ιερό. Είναι ο Διόνυσος, ο θείος Βάχος, ο θείος Τράγος. Ο ίδιος αστειευόμενος συχνά λέει ότι αν είχε η οικογένειά μου η Κόσιμο, θα ήταν το κεφάλι ενός τράγου που στο ένα κέρατο θα έχει τη λύρα και στο άλλο κέρατο ένα τουφέκι. Δηλαδή, μουσική, επανάσταση, έρος. Αυτό συνομίζει. Είναι όλο μαζί, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ποτέ. Είναι πακέτο, ας πούμε. Ναι, δεν λέω πώς να γράψουμε άντε το μουσικό Μίκη, άντε το πολιτικό, τον ερωτικό, τον παιγνιώδη. Εδώ θέλω να δώσω μέσα από τις ιστορίες αυτές τον ηλιγιώδη στροβιλισμό που αποκαλύπτει την προσωπικότητα του Μίκη, αλλά και τις αντιφάσεις και τα όρια μιας ολόκληρης εποχής και μιας ολόκληρης παράταξης της αριστεράς, ας πούμε. Και όχι μόνο. Και της περιπέτειας της αριστεράς, όπως και όλα τα πάντα. Διότι ο Μίκης στην περιδίνησή του, την ηλιγιώδη αυτή περιδίνηση, υπερβαίνει τις πάγιες πολιτικές οριοθετήσεις. Και ενώ είναι πολεμικός τύπος, δηλαδή ανοίγει μέτωπα, σε τελευταία ανάλυση αφήνει πίσω του μια ηθική, διανοητική και πολιτική μετριοπάθεια και ο πολεμικός Μίκης, ο αριστερός Μίκης, γίνεται οικουμενικός μέσα από όλη του την περιπέτεια. Ναι. Άρα λοιπόν μας δίνει τα κλειδιά η περίπτωση του Θοδωράκη για να μιλήσουμε για τα πάντα. Ναι. Και προσπάθησα εγώ να πιάσω αυτό τον ηλιγιώδη στροβιλισμό. Λέτε ότι είναι δηλαδή συγκαταβατικό στο τέλος, ότι προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με τον χρόνο, σε όλη αυτή την περιπέτεια. Εμείς, όταν θα διαβάσετε την περιπέτειά του. Ναι. Αυτή που είναι, επειδή μιλάγατε για κρύπτες πριν, και η συγγραφική δουλειά είναι να φτάσει στις κρύπτες, έτσι. Ναι, προφανώς. Αυτό κάνουμε. Γιατί επειδή ο Μίκης αυτοβιογράφει και μιλάει διαρκώς, νομίζουμε όλοι ότι τον ξέρουμε. Αλλά ο Μίκης είναι και άγνωστος Μίκης. Υπάρχει ένας απόκριφος Μίκης. Αυτό ο έχει... μυστικός με την έννοια του μυστικού, ναι, ο μύστης, μυσταγωγία. Το βιβλίο έχει και φανταστικά στοιχεία μέσα. Αυτό που είναι φανταστικό είναι πραγματικό. Ας πούμε. Ό,τι συναντιέται ο Μίκης με τον Μπετόβεν κατά ορισμένες περιστάσεις, αυτό φαινομενικά είναι φανταστικό. Ή με τον Σωστακόβιτς. Ή με τον Σωστακόβιτς. Αλλά ο Μίκης από τα 17 του χρόνια συνομιλεί με τον Μπετόβεν, με αυτόν αναμετρίεται μέσα του. Συγκρίνει το έργο του, τη ζωή του, τις ερωμένες του, την προσωπική του ζωή, τα δράματα του. Το ένας... Δηλαδή αυτό που είναι φανταστικό μας δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε στο πιο πραγματικό.
και το πραγματικό το εμφανίζω ως μυθιστορηματικό. Το ταξίδι με το Χαρίλαο Φλωράκι στον Υπερσιακό. Είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό. Ναι, είναι το μεγάλο κόκκινο τρένο που φεύγουν από τη Μόσχα και φτάνουν για το Βλαδιβοστόκ. Αλλά καταλήγουν μόνο στη λίμνη Βαϊκάλη, παγωμένη λίμνη Βαϊκάλη. Mm-hmm. Εκεί γίνονται όλα αυτά τα απίστευτα περιστατικά. Εκεί παίζει και την απασιονάτα του Μπετόβεν στο Λένιν, ας πούμε. Αλλά μπορείτε να δείτε μέσα από αυτό το ταξίδι τη συγκριτική ανάλυση των δύο προσώπων. Ε? Την συγγένεια αλλά και την αντίθεση. Το ψυχογράφημα του Χαρίλαου δεν μπορείς να το δεις αλλιώς πέρα από ζωντανές στιγμές. Δηλαδή δεν μπορείς να αποδώσεις οποιοδήποτε πολιτικό, μουσουργό, με μια ξηρή αφήγηση, με ένα δοκίμιο. Πρέπει να τον δεις σε στιγμές. Να επιλέξεις εκείνες τις στιγμές που είναι αποκαλυπτικές για το βαθύτερο είναι ενός προσώπου. Έχει γίνει πολλή έρευνα για αυτό το βιβλίο. Τεράστια έρευνα. Καταρχήν, βέβαια, είναι η 50χρονη κοινή μας συμβίωση, ας πούμε. Η στενή φιλία. Με το Μίκη χρειάστηκε να τα πείτε πολλές φορές για αυτό το βιβλίο ή τα περισσότερα τα ξέρατε. Τα ξέρω μόνο. Τα ξέρατε. Τα έχετε ζήσει. Τα έχουμε πει 500 φορές αυτά. Αλλά έπρεπε ακριβώς, επειδή νομίζουμε όλοι ότι είναι γνωστός, να συλλάβω εγώ αυτή την περιδίνηση για να δώσω στον αναγνώστη τη δυνατότητα να ζήσει 100 ζωές. Υπάρχουν και πράγματα που δεν θα ήθελε να αναφέρετε στο βιβλίο. Ναι, αλλά. Δεν τον ακούσατε, ίσως. Σε ορισμένα τον άκουσα. Δηλαδή, σε ορισμένες από τις ερωτικές του περιπέτειες, ήμουν υποχρεωμένος για λόγους ευνόητους να είμαι σε ορισμένες περιπτώσεις κάπως διακριτικός. Δεν χρειάζεται να μου το πει. Στα πολιτικά δεν άλλαξα τίποτα, γιατί επειδή έχουμε τη φιλία, δεν μπορούσα να τον ευνηδιάσω με ένα βιβλίο. Καταρχήν, δεν ξέρω κανένα Έλληνα πολιτικό ή ξένο πολιτικό ή κανένα μουσουργό ή ηθοποιό μεγάλο που να αντέχει να τον ψυχαναλύσει ένας τρίτος δημόσια, να δείξει τις εκρηκτικές του αντιθέσεις. Και ειδικά ένας μεγάλος όσο είναι ο Θοδωράκης. Έτσι ακριβώς. Όχι στην ηλικία. Δηλαδή αυτό μεγάλο, δείχνει, το μεγάλο δεν αντέχεται, ας πούμε, αυτό τον ψυχαναλύω, ας πούμε, στις πιο λεπτές περιοχές που αφορά την οικογένεια, τον έρωτα, τα παιδιά, τη ζωή του. Είναι σκληρό, δεν μπορεί, αλλά αυτός το αντέχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά έχουμε ο Μίκης με τον Ανδρέα, ο Μίκης με τον Μητσοτάκη και τα ερωτικά και του. Και με ποιον δηλαδή ήταν ο Μίκης. Και τα ερωτικά του Μίκη, τα οποία θα τα πούμε, αλλά θα μας πείτε για τον Τσίπρα μετά. Ε, βέβαια. Γιατί και ο είναι στην περιπέτεια της αριστεράς και ο γίνεται. Ο Τσίπρας, τον πρώτο άνθρωπο που είδε μετά την εκλογή του, ήταν είναι το Θοδωράκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτηση μας με Μίμη Ανδρουλάκη και την περιήγηση στο καινούργιο του βιβλίο «Σαλός Θεού, ο μυστικός Μίκης», που αφορά βεβαίως την αφορά το Μίκη Θοδωράκη. Δεν μπορεί να αφορά κανέναν άλλον. Λοιπόν, η σχέση του με τον Ανδρέα Παπανδρέου ποια ήταν? Γενικά, ξέρετε, φτιάχνουμε ορισμένους μύθους για τη σχέση των πολιτικών προσώπων. Ναι. Γιατί, όπως είπαμε, ο Μίκης μας χρειάζεται και ως καθρέφτης για να δούμε το ψυχογράφημα άλλων ηγετών. Όπως είναι ο Ανδρέας, ο Μητσοτάκης, ο μέσα από τις σχέσεις που είχαν. Ο Μιτεράν, ακόμα και ο Τσε Γκεβάρα, ο Φιντέλ, ας πούμε, θα τα δείτε μέσα στο βιντεό. Υπάρχει ένας μύθος για τον Ανδρέα. Ότι ο Μίκης και ο Ανδρέας είναι δύο σκυλιά που δεν πρόκειται ποτέ να καυγίζουν ένα στον άλλο. Ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, δύο χαρισματικές προσωπικότητες, οι οποίες έχουν έντονο ναρκισισμό και συγκρούονται για την ηγεμονία σε ένα ευρύτερο προοδευτικό αριστερό χώρο. Ναι. Δεν συνέβαινε πάντα αυτό. Πολλές φορές. Έχει δώσει αληθείας όμως. Έχει δώσει αληθείας αυτό. Ναι, αλλά θα δείτε κρίσιμες στιγμές, προδικτατορικά, μέσα στη δικτατορία και μετά, όπου γίνεται απόπειρα να συμπλέσουν αυτές τις δύο προσωπικότητες. Για πρώτη φορά φέρνουν στο φως, τσεκαρισμένο και από τις δύο πλευρές, τα μυστικά ραντεβού του Μίκη Θοδωράκη με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ τα έχω. Εδώ και τις αποτυχίες. Πώς συνέβη ακόμα και το τελευταίο δείπνο, η τελευταία ερωτική στιγμή του 88, πώς ματαιώθηκε η τελευταία στιγμή. Και πριν τη δικτατορία και μετά. Κυρίως τα προδικτατορικά γινόταν στο σπίτι της Σίλβας Ακρίτας, που έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο, ας το πούμε έτσι, εκείνη την περίοδο. Ναι, όπως επίσης αντίστροφα μπορεί κανείς να πει ότι ο Μίκης με τον Μητσοτάκη ήταν φίλοι, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι. Την περίοδο 50 έως 70 ήταν σε σκληρή αδυσόπιτη εχθρότητα, αντιπαλότητα ή αδιαφορία. Για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια. Δηλαδή, ποτέ ο Μητσοτάκης, έψαχα πάρα πολύ, κουράστηκα, ο Μίκης έμεινε και αυτός άναυδος, το θυμήθηκε. Ποτέ ο Μητσοτάκης δεν πήγε σε μια συναυλία του Μίκη πριν τη δικτατορία. Ποτέ. Ενώ συντηρητικότεροι κεντρώοι όπως ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Πήγαινε, ήταν ο Παύλος Βαρδινός. Πολλοί πήγαιναν όλοι. Πάρα πολλοί, θα σας πω ονόματα, πήγαιναν συναυλίες του Μίκη. Πάνω σχάρι ο Σοφοκλής Βενιζέλος, που ήταν πιο συντηρητικός, ας πούμε. Ήταν πάντα μπροστά και έλεγε τον κριτικό χορό, τον κριτικό χορό. Έτσι. Ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήγε ποτέ. Και παρότι είναι συντοπίτες. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντιπαλότητα και εχθρότητα που λύγει το 70. Ο Μίκης
Αφού εκμηδένισε το Μητσοτάκη με τα Ιουλιανά, διότι ο Μίκης ήταν το εκτελεστικό απόσπασμα του Μητσοτάκη τότε. Η άνοιξη του 60, καταλαβαίνετε, ναι. Κινητοποίηση, Λαμπράκηδες, Εδίν κλπ. Ναι, σηκώναν τα πεζοδρόμια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή χειρότερα από ό,τι γινόταν το Σύνταγμα που λέμε αγανακτισμένοι. Χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ναι, αφού τον εκμηδένισε τον Μητσοτάκη. Ναι. Αφού τον εκμηδένισε, έτσι είναι ο Μίκης με όλους. Τον εκμηδένισε τον Μητσοτάκη πολιτικά. Στο Παρίσι, όταν τον είδε μόνο του. Άδικα ή όχι. Δίκαια εν μέρη. Δίκαια εν μέρη. Mm. Γιατί τα Ιουλιανά ήταν μια τραγική εμπειρία, ήταν μια ατυχία μεγάλη του Μητσοτάκη. Εάν ο Μητσοτάκης δεν έκανε αυτό, μπορεί να ήταν πρωθυπουργός από το 1974. Θα σας το λέω αυτό, να το ξέρετε. Λοιπόν, είναι μια ατυχή στιγμή, δεν δικαιολογείται. Λέει πολλά, λέει πολλά ο Μητσοτάκης, εξηγήσει δικαιολογίες, δεν χρειάζεται. Θα το δείτε μέσα στο βιβλίο, γιατί έχω μιλήσει 1.000.000 φορές μαζί με τον Κώστα, πιο πολύ και από. Ναι. Και τον συναντά μετά στο Παρίσι. Στο Παρίσι τον λυπάται ο Μίκης. Έτσι είναι πάντα ο Μίκης. Γιατί το αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι και λίγο υποκριτικά, ως λεπρό το Μητσοτάκη. Και συνομιλεί μαζί του και μάλιστα ο Μητσοτάκης τον παροτρύνει σε μια κρίσιμη στιγμή. Το 72, την πρωτοχρονιά του 73, Χριστούγεννα 72-73 πρωτοχρονιά, να σπεύσει και να προτείνει εντονότερα τη λύση Καραμαλή ως μια αναγκαστική διέξοδο, ας το πούμε έτσι. Και δημιουργείται αυτή η σχέση, που δεν ήταν όμως εύκολη. Δηλαδή, πώς προέκυψε το 88 να ξεκινήσει ο Μίκης με γεύμα με τον Ανδρέα και να καταλήξει με γεύμα με τον Μητσοτάκη, είναι από τις πιο ωραίες περιπέτειες της πολιτικής που θα τις δείτε στο βιβλίο. Το άλλο, ναι, τώρα ο αριστερός Μίκης. Ναι. Πώς καταλήγει να είναι υπουργός του φιλελεύθερου Μητσοτάκη. Αυτό θα το δείτε, γιατί είναι μια τραγική στιγμή και για την αριστερά. Είναι τόσο πικρή που δεν μπορεί να. Γιατί ο Μητσοτάκης για την αριστερά είναι πρόσωπο. Όχι, κάνετε λάθος. Προσέξτε, ήταν απέναντι πάντα. Ως ιδεολογία. Ναι, προσέξτε, ο Μητσοτάκης είναι πανέξυπνος. Ιδιοφύης άνθρωπος, αλλά κάνει γκάφες μεγάλες πολιτικές. Έχει κάνει τεράστιες γκάφες πολιτικές. Ή την τελευταία την ξέρετε. Που τον ρίξανε κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Την τελευταία γκάφα του την ξέρετε. Μην τα αποσιωπείτε τώρα. Όπως λέει η Μαρίκα σε μένα, ας πούμε, να μου φέρει κανείς αντίρρηση, ότι ο ιδιοφύης Μητσοτάκης, μην έχεις αυταπάτες Μίκη, Μίμη, έχει μια αφέλεια. Έκανε ένα νεαρό υπουργό σε χρόνο μηδέν, υπουργό οικονομικών και υπουργό εξωτερικών. Σε χρόνο μηδέν. Τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, αυτόν που τον έριξε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει μνήμη στη Νέα Δημοκρατία, τα είδατε όλα αυτά. Δεν έχει σημασία τώρα, δεν λέμε γι' αυτό. Ο Μητσοτάκης εγνώριζε πολύ καλά από τη δεκαετία του 50 ότι η αριστερά είναι η καλύτερη κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Το έλεγε μάλιστα το Σταμάτη Μερκούρη, τον πατέρα της Μελίνας, ο οποίος ήταν δεξιός και βρέθηκε συνεργαζόμενος της αριστεράς. Το κατάλαβε αυτό, αφού πληγώθηκε πολύ με τα Ιουλιανά, ναι. Ατυχώς. Κατάλαβα ότι πρέπει και τα φτιάχνει αμέσως στο Παρίσι με τον Δημήτρη Βλαντά, παλιό μέλος του πολιτικού γραφείου, του Ζαχαριάδη και ιστορίες κλπ. Με τον Μίκη και ο Χαρίλαος. Χωρίς να τον υποχρεώνει κανείς, χωρίς καν να ξέρει το Μητσοτάκη. Λέει το απίστευτο, ας το πούμε, σε μια συνέντευξη το 1973, πριν ακόμα πέσει η δικτατορία και πριν, μόλις είχε αναλάβει ο Χαρίλαος γραμματείας. Ναι. Χωρίς να έχει καμιά σχέση με τον Μητσοτάκη, λέει, όχι και αποστάτησε ο Μητσοτάκης. Από πού αποστάτησε, από την κοινωνική του τάξη. Δηλαδή το μετατόπισε στο ταξικό. Ναι. Ο Χαρίλας, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη δεδηλωμένη, ναι, αυτό ας πούμε. Άρα δεν υπάρχει μια περίεργη σχέση. Περίεργη δεν ήταν σχέση. Ο εχθρός ο Μητσοτάκης ναι. πάντα δηλαδή. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν ήταν υπέρ των μέτρων, σκληρός αντικομμουνιστής την περίοδο που ήταν με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πήγε γιατί δεν πήγε στο Μίκη καμία συναυλία ο Μητσοτάκης. Την περίοδο αυτή ο Μητσοτάκης συμπλέοντας με τον Γεώργιο Παπανδρέου εναντίον του θείου του Σοφοκλή Βενιζέλο. Προσέξτε τα παράδοξα της πολιτικής. Ας το πούμε έτσι, το πρωτοπαλίκαρο του Γεωργίου Παπανδρέου εναντίον του Σοφοκλή Βενιζέλου που εξώθησε τον Γεώργιο Παπανδρέου να διαγράψει τον συναρχηγό του στην Ένωση Κέντρου, τον Σοφοκλή Βενιζέλο, ήταν ο Μητσοτάκης ο ανυψός. Τρελαίνεται κανείς όταν τα ακούει αυτά, αλλά θα τα δείτε μέσα στο βιβλίο όλη αυτή η χώρα τελικά μετά από τόσα χρόνια έχει καταλήξει αν η χώρα είναι Πασόκ. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας ας πούμε έπιασε και θα δείτε τη στιγμή, το έπιασε προδικτατορικά. Θα δείτε σε ένα κρίσιμο ραντεβού, έχει παραιτηθεί από την κυβέρνηση του πατέρα του. Ναι. Αλλά το βιβλίο βέβαια δεν είναι μόνο πολιτικό. Είμαι επίσης κατευθείαν στο 8ο κεφάλαιο. αλλά έχουμε άλλα 7 κεφάλαια προηγούμενα.
Δηλαδή στο πολιτικό. Προσέξτε. Τη μέρα που δύο-τρεις μέρες μετά που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του πατέρα του, παραιτήθηκε λόγω του. Τέλος πάντων, μια προβοκάτσια του κάνανε και παραιτήθηκε. Λέει στο Μίκη σε μια συνάντηση στο σπίτι της Σίλβας: Μίκη, θα παραιτηθώ εγώ από την Ένωση Κέντρου, θα φύγω από την Ένωση Κέντρου, θα φύγεις εσύ από την ΕΔΑ, από την αριστερά, την ενιαία αριστερά, ας πούμε, κουκουέ κλπ. Και θα σχηματίσουμε μαζί το νέο προοδευτικό σοσιαλιστικό κόμμα, το νέο κόμμα, ας πούμε, της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, ο Ανδρέας ήταν στοχοπροσιλωμένος από την αρχή στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού χώρου. Αυτή είναι η διαφορά με το Μίκη. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι η αχίλια πτέρνα του Μίκη ήταν, ενώ είναι από βενιζελική παράδοση, από τα Χανιά κλπ. Βρέθηκε, δεν μπόρεσε, ενώ ήταν ο καλύτερα τοποθετημένος, να συνδεθεί με την πρώτη, την προοδευτική επαναστατική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχασε εκεί. Ενώ ο Ανδρέας από την αρχή πήγε να συνδέσει αυτή την παράδοση με τα σοσιαλιστικά. Είχε στοχοπροσύλωση, όπως δηλαδή, ο Μίκης ήταν ανοιχτός και στενός ως αριστερός στενός και ταυτόχρονα διαμπερές διαμέρισμα. Εθνικοενωτικός ως τα έσχατα, που το έδειξε άλλωστε στην. Έτσι δεν είναι. Ενώ ο Ανδρέας ήταν προσιλωμένος και στη δικτατορία, δεν πρότασε τον αντικτατορικό αγώνα, αλλά τη δημιουργία προϋποθέσεων μετά την πτώση της δικτατορίας για να σχηματίσει το κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο πραγματικά. Είναι το κατεξοχήν κόμμα της μεταπολίτευσης, ας πούμε. Ναι. Ήταν μια μεγαλοφύης ιδέα και αυτή και χαρισματικός ο Ανδρέας. Αλλά είχε άλλη τα προβλήματα ψυχικά. Θα δείτε λοιπόν πόσο ο Μίκης δεν μετέχει στην ίδρυση του ενιαίου συνασπισμού. Γιατί? Που ήταν προτεργάτης της ενότητας. Δεν κατεβαίνει στις εκλογές με το συνασπισμό. Γιατί? Ματαιώνει ο Ανδρέας στο τελευταίο ραντεβού του 88, χωρίς καμία εξήγηση γιατί. Μένει απομονωμένος από όλους. Και τελικά κάνει αυτό το απελπισμένο διάσμα των πικρών ποτήριων, διότι είχε αποφασίσει να δοθεί τελική λύση. Δηλαδή, επιτέλους να δοθεί λύση. Θα δείτε κάτω από ποιες περιστάσεις. Που τις περιγράφω πολύ αναλυτικά και δεν μπορεί να δει κανείς να τις αμφιβάλλει. Δεν θα τα πούμε κιόλα. Ναι. Γιατί έχουμε διαβάσει και το βιβλίο. Αλλά μην ξεχνάμε το μη. Εκδόσεις πατάκι θέλω να πω. Ναι, μην ξεχνάτε ότι είναι ένα βιβλίο δεμένο με τη μουσική διαρκώς, με τον έρωτα, με τις περιστάσεις, με την παγκόσμια. Διότι μιλάμε για τα ελληνικά εδώ, τα παρχιώτικα. Αλλά την ίδια στιγμή θα δείτε το ψυχογράφημα του Λένιν, ξέρω εγώ. Του Μιτεράν, του Τσέγκεβάρα, του Φιντέλ, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ή του Μπετόβεν, του Σωστακόβιτς, του Βάγνερ. Έτσι κι αλλιώς ο Θεοδωράκης είναι παγκόσμιος. Ναι, θα δείτε το Βάγνερ, τη σχέση του Βάγνερ με την Ελλάδα. Άγνωστα πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Πες μας τώρα τι έκανε ένα γνωστό. Ο Τσίπρας. Το τι λέει για τον Τσίπρα ο. Θα το βρείτε μέσα στο βιβλίο. Ο Θεοδωράκης το ξέρει. Ναι. Εσύ τι λες για τον Τσίπρα. Μα δεν είναι, τώρα μιλάω. Τώρα προσέξτε. Είσαι πρόσωπο του που έχει σημαδέψει και εσύ την πορεία στη μεταπολίτευση. Ναι, προσέξτε. Και ω πολιτικό και ω συγγραφέα. Όχι, και στον χώρο τη αριστερά. Θα σα πω. Και στον χώρο τη αριστερά. Θα πόλεμο έτσι στο τέλο μια εκπομπή. Και μάλιστα όταν μιλώ για το μυστικό Μίκη, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Μίκη ω κανάλι για να πω τι δικέ μου απόψει. Θα σα πω τι είπε ο Μίκη σε μια ωραία ξέφυγε. Όχι, δεν ωραία ξέφυγε. Αριστερά μου ξέφυγε. Μα το έχω βάλει μέσα, θα το δείτε. Ο Μίκης, τις μέρες που ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις, του λέω, ρε ψηλέ, εάν εσύ πάρεις μια καρέκλα και πας στα προπύλαια μέσα σε αυτό το χαμό, θα έρθει ένα εκατομμύριο κόσμος. Μέσα στην απελπισία του άλλος θα έρθει. Μίκης είναι αυτός. Και ήρθε. Που τι θα τον κάνεις αυτόν τον κόσμο ένα εκατομμύριο. Πού θα τον πας. Την ίδια ερώτηση κάνει ο Μίκης στο Τσίπρα το βράδυ αυτού του μεγάλου συλλαλητηρίου. Εγώ σας έφερα ένα εκατομμύριο κόσμο. Πού θα τον πάτε. Εάν δεν έχετε βιώσιμες εναλλακτικές και με αυτά που μου λέτε δεν έχετε, το τρένο θα τροχοδομηθεί, θα τροχοδρομηθεί στις παλιές διαδρομές, ίσως υποχειρότερες συνθήκες. Και του λέει ο Γλέζος, του λέει ο Μανώλης ο Γλέζος, έλα τώρα στα ερωτήματα, εδώ η εξουσία είναι στους δρόμους, με κατάλαβες. Εκεί τώρα, ας το πούμε έτσι, στην ερώτηση, του λέω καλά, στην ερώτηση πού θα το πας στο ένα εκατομμύριο κόσμο. Ποια ήταν η απάντηση. Αν θέλω να το συμπυκνώσω όπως το συμπυκνώνω και στο βιβλίο, μέσα σε άκρες, έτσι. Ο Τσίπρας του λέει: θα τον πάω στην κάλπη. Εγώ θα γίνω πρωθυπουργός και εσύ θα γίνεις πρόεδρος Δημοκρατίας. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και αυτό το να πει: εγώ θα γίνω πρωθυπουργός, αυτό δεν είναι εύκολο να το πεις. Δεν υπήρξε ποτέ νέος που προέρχεται από την κομμουνιστογενία αριστερά που να πει: εγώ θα γίνω πρωθυπουργός. Αυτό θέλει κότσια, δεν είναι απλή περίπτωση. Του λέω την ίδια βραδιά του Μίκη. Τι είδες τον Τσίπρα, πώς τον είδες, δεν λέω εγώ πώς τον είδα, γιατί μπορεί να πεις. Πώς τον είδε ο Μίκης. Και έχεις μια συναισθηματική σχέση, δεν θες. Μου λέει, ξέρεις κάτι, είδα στα μάτια του μια απονιά, κάτι σαν απονιά. Και του λέω, δηλαδή. Απονιά.
Από 9 του. Δηλαδή θα γίνει πρωθυπουργό. Μιλάμε τώρα για το 12, έτσι. Το 11, το 12. Δηλαδή θα γίνει πρωθυπουργό, του λέω. Διότι δεν γίνεσαι χειρουργό αν συμπάσχει με τον πόνο του χειρουργούμενου ή πιλότο αν τρέμει. Όπως τρέμει επιβάτη στο αεροπλάνο. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλω. Πιάνω και το ένα, πιάνω και το άλλο. Λοιπόν, ξαναδείχνω το βιβλίο. Βιβλίο, παρακαλώ. Σαλός Θεού, ο τρελός Σαλός του Θεού. Θεού. Ο μυστικός Θεού, έτσι. Μίκης. Ο τρελός Θεού. Μίμης Ανδρουλάκης, εκτός Πατάκη. Άντε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές, παιδιά. Υγεία. Να προσέχουμε. Στεναχωρήθηκα που συνάδελφοι νέοι φεύγουν. Έσκασα με αυτή την ιστορία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή Ανδρουλάκη είχαμε σύνδεση με Κρήτη, θα κάνουμε τώρα.